το μεγαλύτερο ζήτημα από όλα, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Ναι. Α, με τη, ναι. Που με συγχωρείτε, αυξήθηκε το έδαφος κατοχής των τουρκικών στρατευμάτων. Ναι. Αυτό, με συγχωρείτε, με βάση το Εθνές Δίκαιο θεωρείται επιθετική ενέργεια και αποτελεί κάζους μπέλι για ένα κυρίαρχο κράτος. Και τι αντιμετωπίζουμε, εδώ δεν είναι όνομα και ιστορίες, εδώ είδαμε την απόλυτη σιωπή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου, είδαμε ότι αυτό έγινε την 1η Φεβρουαρίου. Ναι. Θυμίζω, στις 5 Φεβρουαρίου, ο Τσίπρας ήταν στην Τουρκία και χαμουρευότανε με τον Ερντογάν. Και ήδη είχε επέλθει η αλλαγή. Το 36 έγινε 40% κατεχόμενο. Και να μου το θυμηθείτε, ο στόχος της Τουρκίας, να το πούμε ξεκάθαρα, η συμφωνία στο παρασκήνιο, γι' αυτό δεν κουνήθηκε κανένας. Δεν κουνήθηκε, ούτε η κυπριακή κυβέρνηση κουνήθηκε. Χρειάστηκε στις 22 του μηνός ο φιλελεύθερος της Κύπρου, η εφημερίδα, να το βγάλει σαν είδηση, για να αρχίσουν να αναρωτιόνται όλοι τι έγινε. Που σημαίνει δηλαδή τι, ότι είχαν δοθεί εντολές στα τάγματα προκαλύψεως στην περιοχή να μην αντιδράσουν. Είχαν συνεννοηθεί με τον ΟΗΕ να μην το κάνουν θέμα. Και φυσικά οι κυβερνήσεις μεταξύ τους, Ερντογάν, Κύπρος και Ελλάδα. Η ΔΕ Ελλάδα δεν έχει αντιδράσει ακόμη επίσημα. Υποτίθεται ότι έχουμε και παιδιά εκεί που υπηρετούν εκεί. Σωστή. Να υπερασπιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου. Mm-hmm. Λοιπόν, και τι κάνουμε τώρα, τι κάνουν οι Τούρκοι, απλούστατα αυτό που έχει συμφωνηθεί πίσω από τις πλάτες όλων. Μετακινούν τα κατεχόμενα προς την Αγία Νάπα. Να πάρουν το κομμάτι δηλαδή, το οποίο ήταν ανάμεσα στη βάση της Δεκέλειας, το οποίο δεν ήταν υποκατοχή δική τους. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί με αυτόν τον τρόπο αποκτούν δικαιώματα στη νότια πλευρά της ΑΟΣ, αυτής της λεγόμενης περίφημης ΑΟΣ της Κύπρου, στην οποία έχουν κατοικοεδρεύσει 6-7 μεγάλες πολυεθνικές. Έτσι έχουν συμφωνήσει να μπει στο παιχνίδι Τουρκία και στα ενεργειακά EastMed, τον αγωγό EastMed που περνάει από την Τουρκία, και την ΑΟΣ στην Νότια που ψάχνουν για υδρογονάθρακες. Mm-hmm. Και εμείς τι κάνουμε? Η Κύπρος κείται μακράν, είχε πει ο Καραμαλής το 1975 με τον Ατήλα 2. Mm-hmm. Λοιπόν, προφανώς κείται μακράν και για την κυπριακή κυβέρνηση. Mm-hmm. Προφανώς είναι μακριά η Αγία Νάπα και η μεριά εκείνη. Και την έχουν παραχωρήσει. Τώρα, τι έχουν γίνει κατά τη γνώμη μου, από διαβάζω από το διεθνή τύπο, από τις αναλύσεις δηλαδή που κάνει ο τύπος, για να εξισορροπήσει, λέει, το νησί, θα πρέπει να μοιραστεί το έδαφος 50-50. Α, μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ναι, ναι, βεβαίως. Τι συζητάμε, εμείς συζητάμε εδώ πέρα τώρα περί της Πολακιάδας. Ναι, ναι. Έτσι. Ασχολείται όλος ο κόσμος, μάλλον τον έχουν βάλει και ασχολείται. Ναι, ναι, να τραβήξει την προσοχή. Να τραβήξει. Και την ίδια ώρα έχουν συμφωνήσει παραχώρηση εδάφους. Και μάλιστα όταν εγώ έκανα μια κρούση σε κάποιον παλιό γνωστό της κυβέρνησης στο επιτελείο Μαξίμου, και λέω, ρε παιδιά, εσείς τρώνε τα καλά σας, τουλάχιστον για τα μάτια του κόσμου, βγείτε και κάνετε κάτι. Πείτε μια κουβέντα. Η απάντηση ήταν αποσωματική. Δηλαδή, τι θες, πόλεμο? Α. Ναι. Δεν με καταλαβαίνετε. Από την επόμενη φορά, με συγχωρείτε, αν προχωρούν έτσι στην Κύπρο, να είσαστε σίγουρο τα νησιά στο Αιγαίο έχουν χαθεί. Συγγνώμη, οι Τούρκοι για ποιο λόγο πήρανε? Το είπε μόλις. Είναι δύο βασικοί. Για να έχουν το πρώτο είναι να μπουν στο παιχνίδι. Τι είπαν? Επίσημα είπαν ότι καταδιώκουν λαθρέμπορους. Με ξέρετε, ασχολούμαι με την ιστορία. Ναι. Προσπαθώ να κατανοήσω και από την ιστορία να ενταχθώ. Ναι. Λοιπόν, ήταν το επιχείρημα του Κεμάλ όταν κατέβασε στρατό και κατέλαβε την Αλεξανδρέτα. Το 1935, το ίδιο. Έχουμε και εμείς εντοπίσει πολλούς λαθρέμπορους στο Κουσάντασι. Δεν στέλνουμε και εμείς 5 χιλιόμετρα να πάμε Έφεσο. Να το εισηγηθείτε στις αρχές. Ναι. Να το εισηγηθείτε στις αρχές. Τώρα είναι δυνατόν η Τουρκία να μας μιλά για λαθρεμπόριο?
Ναι. Και εμείς να γελάμε τώρα εδώ πέρα. Ναι, ναι. Το ίδιο το επίσημο κράτος Τουρκίας κάνει το μεγαλύτερο λαθρεμπόριο στην περιοχή, αν μη τι άλλο. Και δεν μιλάμε μόνο για τα ναρκωτικά, μιλάμε για το πετρέλαιο, μιλάμε για χίλια πράγματα. Έτσι. Και μας λένε τώρα ότι θα αντιμετωπιστεί το λαθρεμπόριο. Πάνε ο τουρκικός στρατός κατοχής, που ενισχύθηκε από τον Ερντογκάν τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, και βέβαια μην μου πείτε τώρα ότι η ευθεία επικοινωνία, η συνεχής επικοινωνία καθημερινά μας λένε του κύριου Αποστολάκη με τον κύριο Ακάρ, αυτά δεν τα έχει συζητήσει και δεν τα έχει συμφωνήσει. Και όταν αυτό θα συμβεί στα νησιά, γιατί θα συμβεί στα νησιά, τι ακριβώς θα συμβεί, θα γίνει. Θα σου λένε πάλι τι θες φίλε μου, πόλεμο. Μα έχουν όμως, από ό,τι έχω πληροφορίες, και άλλη επέκταση των Τούρκων κάτω. Σας ξαναλέω, αν δείτε το χάρτη, αν δείτε το χάρτη, η περιοχή στην οποία μετακινήθηκαν οι Τούρκοι από την 1η Φεβρουαρίου είναι εκείνο το κομμάτι που είναι το ελεύθερο κομμάτι της Κύπρου, που είναι ανάμεσα στη βάση της Βρετανικής βάσης Δακέλιας, μέχρι την ακτή της Κύπρου που είναι προς το Λίβανο. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο, καταλαμβάνοντάς το η Τουρκία αυτό, αν δείτε, αυτόματα αποκτά δικαιώματα, σοβαρά δικαιώματα, που θα έχουν αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την εποχή της Βάρνα, ναι, ναι. 25 Μαρτίου 2018. Και για την ΑΟΣ, την Νότια ΑΟΣ, που η Κυπριακή Δημοκρατία υποτίθεται ότι αξιοποιεί με τη βοήθεια του Ισραήλ, των Αμερικανών, των Ιταλών κτλ. Αλλά και παίρνει ολόκληρη την ΑΟΣ απέναντι από το Λίβανο, ναι, που και αυτή είναι στρατηγική σημασία για την εκμετάλλευση υδρογόνων ανθράκων και για το πέρασμα του περίφημου East Med, δηλαδή του αγωγού που έρχεται από το Ισραήλ. Ναι, ναι. Πέστε μου τώρα ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν τα είδαν ούτε οι Αμερικανοί, ούτε οι Ισραηλοί, οι μεγάλοι μας σύμμαχοι, με τους οποίους έχουμε συμμαχήσει. Ναι, ναι, σωστά. Καλά, το ειδικό μας Υπουργείο και της κυβέρνησης Αναστασιάδη, άστο, εντάξει, τρία πουλάκια κάθονται, τα επιτελεία το ίδιο. Ωραία, οι Αμερικανοί δεν το είδανε, οι Ισραηλοί δεν το είδανε. Και εφόσον θίγει τα συμφέροντά τους, όπως μας παραμυθιάζουν εδώ οι Βερίκοι και CIA που βγαίνουν στα κανάλια, ναι, και μας λένε ότι έχουμε συμφωνήσει με τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς να μας προστατεύουν αυτοί έναντι της Τουρκίας. Ναι, γιατί δεν είναι κανένα ζήτημα. Ίσα ίσα αντίθετα, η Βρετανία είπε ότι καλώς κατέβηκε η Τουρκία, ναι, και πήρε αυτό το κομμάτι. Και θα κινηθεί, σας το ξαναλέω. Μα και έκανε, σήμερα το πρωί έκανε και άλλη κίνηση. Δεν θα κινηθεί. Στην περιοχή λέει του Αγίου Περνιακού, κάπως έτσι, πήγαν... Είναι η ευρύτερη περιοχή αυτή. Ναι. Με συγχωρείτε να σας πω κάτι. Όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία μετά από 22 μέρες αναγκάζεται λόγω δημοσιευμάτων του τύπου, ναι, να πάρει θέση και λέει το εξαμίμητο, ότι το εξετάζουμε λέει και έχουμε ζητήσει διαμεσολάβηση του ΟΗΕ. Μα με καταλάβε. Πήγαν για τα χωράφια τους και τους έκοψαν 25 στρατιώτες του και τους λένε τέλος, δεν περνάτε πλέον από εδώ. Ωραία. Και ξέρετε θα γίνει. Πολύ ωραία. Θα αναγκαστεί η Κυπριακή κυβέρνηση να συζητήσει την ειρηνική μεταφορά εδάφους προς την Τουρκία. Και σας πληροφορώ ότι αυτή η διαδικασία προβλέπεται από τις διεθνείς σχέσεις στη Δύση. Αρκεί να υπάρχει συνένεση. Και από ό,τι βλέπω, μόνο συνένεση δεν υπάρχει. Μόνο συνένεση λείπει. Συνένεση υπάρχει και τέλος πάντων, να με συγχωρείτε, μπορεί να είμαι καχύποπτος, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι όλα αυτά έχουν γίνει χωρίς προσυμφωνημένα να είναι όλα τα πράγματα. Συνένεση. Με τους Αμερικανούς από πάνω. Ναι, αλλά το να έχεις δύο χώρες, Τουρκία, Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, και να δίνεις, να παίρνει μια η χώρα έναντι της αλληνής. Εντάξει, αυτό δεν μπορείς να είσαι ούτε στο ΝΑΤΟ ούτε να είσαι και πουθενά στην τελική ανάλυση. Δηλαδή, αν είναι τα πάρουν όλα. Μα προφανώς δεν πρέπει να είμαστε. Ποιος είναι ο σκοπός, δηλαδή, ποια είναι η συμμαχία και ποια όλα αυτά τα οποία διατυπώνουν. Εγώ νομίζω ότι το βασικό ζήτημα σε σχέση με τις συμμαχίες που μπορεί να κάνει μια χώρα είναι αυτό που έλεγε πάντα που υπάρχει στη διεθνή πολιτική και αποτελεί και, πώς να το πούμε, βασική αρχή της. Όταν είσαι σύμμαχος αυτού του είδους, σε πουλάνε και σε αγοράζουν ανά πάσα στιγμή. Εάν όμως στέκεσαι απέναντι, τότε υπάρχει η πιθανότητα να σε αγοράσουν. Mm-hmm. Να σου δώσουν λεφτά δηλαδή ή να σου δώσουν ανταλλάγματα. Mm-hmm. Αυτό κάνει η Τουρκία μονίμως. Mm-hmm.
και κερδίζει εδάφη. Και εμείς είμαστε καραπαζές, πράκτορες περιοχές. Και ξέρετε τι γίνεται. Επειδή πρέπει να προσέχουμε και τον τρόπο που διατυπώνονται οι θέσεις. Η ανακοίνωση του ΟΗΕ, δηλαδή της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, της διοίκησης της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, έχει σημασία. Παραβιάστηκε, λέει, το status quo από την Τουρκία. Λοιπόν, προσέξτε τώρα εδώ. Το status quo δεν έχει καμία σχέση με τη λογική των κυριαρχικών δικαιωμάτων που υποτίθεται ότι υποστηρίζει η ελληνική πλευρά. Δηλαδή, η ελληνική πλευρά τι λέει? Έχουμε εισβολή, κατοχή. Ή κάποτε τα έλεγε, τέλος πάντων, αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε status quo. Status quo είναι όταν έχεις παραδεχτεί ότι με πόλεμο σου απέσπασαν έδαφος και ξεκινάς συνομιλίες χωρίς την ανέρεση αυτού του δεδομένου. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει το διεθνές δίκαιο. Άρα, γιατί υπάρχει ειρηνευτική δυναμική του ΟΗΕ? Για να διατηρήσει το status quo, το οποίο το αποδέχεται και η κυπριακή πλευρά, η οποία λέει εγώ ζητάω τη διαμεσολάβηση του ΟΗΕ. Και τι σημαίνει αυτό για την Τουρκία? Σημαίνει στη χειρότερη των περιπτώσεων, στη χειρότερη των περιπτώσεων, ότι αν προχωρήσει με τα στρατεύματά της, το πολύ πολύ να γίνει διαφιλονικούμενη περιοχή. Έτσι, θα παρέμβει ο ΟΗΕ και θα την κάνει πράσινη. Μάλιστα. Αυτό είναι το χειρότερο ενδεχόμενο για τους Τούρκους. Και αν ο ελληνικός λαός δεν σηκώσει κεφάλι και δεν αποτινάξει το ζυγό, γιατί εδώ μιλάμε για ζυγό κατοχής, δεν είναι αστεία πράγματα, δεν μιλάμε για επιτροπίες που λένε ορισμένοι. Λοιπόν, εάν δεν το κάνει αυτό το πράγμα, τα σύνορά μας θα επιστρέψουν στη Λαμία. Σε κάθε περιφέρεια της χώρας θα χρειάζεται ειδικό διαβατήριο να περάσεις. Φανταστείτε να δηλαδή είναι ειρωνία να περικλείομαστε από χώρες οι οποίες είναι στο ΝΑΤΟ και από την άλλη στιγμή εμείς να πρέπει να εξοπλιζόμαστε ή να κάνουμε κινήσεις για να σταθούμε, δηλαδή λες έχουμε χώρες δίπλα μας οι οποίες είναι καθαρά εχθρικές. Ναι, αυτό είναι. Προς τι το ΝΑΤΟ δηλαδή? Μα ακριβώς αυτός είναι ο ρόλος του ΝΑΤΟ. Με συγχωρείτε, δηλαδή πότε έπαιξε φιλελληνικό ρόλο στην περιοχή και ευρύτερα το ΝΑΤΟ? Δεν είχε πίστε μου μια περιοχή, μια περίοδο. Ναι. Χούντες μας είχε γεμίσει από την πρώτη στιγμή που συνδεθήκαμε. Μας έστειλε και πολεμάγαμε για τα συμφέροντα των Αμερικανών στην Κορέα. Ναι. Τα παιδιά μας, δηλαδή, μόλις είχαμε τελειώσει τον εμφύλιο, σφαχτήκαμε επί 10 χρόνια και στείλανε μετά στην Κορέα για τους Αμερικανούς. Για ποιο, τι μας έχει προσφέρει δηλαδή, με συγχωρείτε δηλαδή. Μας δημιούργησε το πρόβλημα με την Τουρκία. Το ΝΑΤΟ μας το δημιούργησε. Δεν υπήρχε θέμα με την Τουρκία. Αν το χειριζόμασταν μόνοι μας, το πράγμα θα γεννηθεί. Οποιοδήποτε και ανέβαζαν ζήτημα. Στην αρχή είχαν ξεκινήσει μόνο με τη μειονότητα. Έτσι. Και ναι. Το τελειώναμε εκεί. Σωστά.